Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τι κάνετε? Άργησα λίγο και συνεχίζουμε όμως. Έχουμε άλλα 5 κομμάτια. 1, 2, 3. Πόσα έκανα ρε παιδιά? 4, 5. Σωστά. Έχουμε άλλα 5 κομμάτια λοιπόν από Iron Maiden, από τους δίσκους μετά το Seventh Son, που έχουν επιλέξει εδώ οι φίλοι της εκπομπής. Λοιπόν, έχουμε πέσει τώρα σε όλες τις ισοψηφίες μέχρι να φτάσουμε στο νούμερο 10. Οπότε θα τα κάνω όπως μου έρχεται. Δεν έχει να κάνει με ψήφους πλέον, είναι ισοψηφία όλα τα κομμάτια τα επόμενα. Λοιπόν, διάλεξα από τα 5 κομμάτια αυτό που είχε τον ωραιότερο τίτλο. Λοιπόν, The Thin Line Between Love and Hate. Δίσκος Brave New World που δεν έχουμε δει από Brave New World. Κανένα κομμάτι, σωστά? Πολύ σωστά. Λοιπόν, Brave New World είδα τώρα ότι είναι ο δίσκος του 2000, όπου είναι ο πρώτος δίσκος μετά την επιστροφή του Bruce και του Adrian, που φεύγει ο Blaze, και είναι ο πρώτος δίσκος που πλέον η Iron Maiden είναι 6, μαζί με το Yannick. Διάβαζα έτσι λίγες πληροφορίες για το δίσκο, καλή υποδοχή είχε γενικά από τους κριτικούς, εκτός από το All Music, οι οποίοι ήταν επικριτικοί απέναντι στο άλμπουμ και είπαν ότι δεν είναι Number of the Beast. Εν τω μεταξύ, Number of the Beast νομίζω ότι είναι ο λιγότερο αγαπημένος μου δίσκος από τους Iron Maiden. Έτσι νομίζω. Είχα μόνο το Hallowed Be Thy Name. Το Number of the Beast δεν είναι? Ναι. Όχι ότι δεν είναι αγαπημένος, αλλά είναι ο λιγότερο. Οπότε, εντάξει. Okay. Δεν είναι Number of the Beast, όχι. Είναι Brave New World. Εντάξει, πείτε μου αν θέλετε γνώμη για το άλμπουμ αυτό. Γενικά είδα ότι τα πήγε πολύ καλά. Νούμερο 7 νομίζω στην Βρετανία, κάτι τέτοιο. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη, ναι. Έχει κι άλλο ένα κομμάτι που είναι, από ό,τι βλέπω, στην επόμενη πεντάδα. Δεν το λέω ακόμα, όταν θα έρθει η ώρα του. The Thin Line, λοιπόν, Between Love and Hate. Τώρα το είδα. Ο Dave. Τι λες τώρα, Dave Murray και Steve Harris. Έλα ρε Dave. Ναι φίλε μου, πάμε λίγο να σε δοξάσουμε. Η στίχη αναμενόμενη, πάρα πολύ καλή βέβαια. Όπως πάντα, ένας άνθρωπος που σκέφτεται να είναι καλός, να είναι κακός, να... τι να κάνει, να αγαπάει, να μισεί. Και το μίσος είναι ένα είδος αγάπης. Ένα είδος ενδιαφέροντος. Μπορείς να το σκοτώσεις, ας πούμε, τον άλλον, αλλά τον σκοτώνεις γιατί σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλιώς δεν θα σχολιώσουν καθόλου. Δεν το έχω βγάλει εγώ αυτό. Νομίζω ότι είναι γνωστό της πάση. Ότι το μίσος δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον. Και όντως είναι πάρα πολύ λεπτή η γραμμή που χωρίζει αυτά τα δύο συναισθήματα, τα δύο πάρα πολύ έντονα συναισθήματα. Θα κάνω μια εκπομπή για ψυχολογία κάποια στιγμή. Είμαι ψυχολόγος, γιατί ξέρω Iron Maiden. Όχι. Λοιπόν, όχι, ξέρω Iron Maiden. Δεν λαθούμε. I do. Όχι τα πάντα όλα. Ξέρω όμως αρκετά. Και έχω ακούσει και πάρα πολύ Iron Maiden. Όχι όσο εσείς, αποκλείεται, ούτε καν. Αλλά για τα δικά μου δεδομένα, τρομερά ευτυχισμένη. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, Dave και Steve. Τέλεια. Και δεν έχουμε ακούσει και καθόλου Brave New World. Πάρα πολύ χαίρομαι που μπαίνουμε σε δίσκο που δεν έχουμε ακούσει τίποτα απολύτως. I will hope my soul will fly, so I will live forever. Ναι, Steve μου. Αν το γράψεις εσύ, τον στίχο. Τους στίχους γενικά. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Ακριβώς αυτό. Πάμε. Τίποτα δεν έχω κάνει, παιδιά. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ναι, μισό δευτερόλεπτο.
Τέλεια. Λοιπόν, μισό λεπτό δεν είχα ανοίξει καν το βίντεο, έτσι. Υπέροχα. Και έχει 24 διαφημίσεις πριν. Λοιπόν, είμαστε όλοι. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν. Πάμε να δούμε. Τι έγραψε ο Ντέιβ μαζί με τον Στίβ. Πάμε, παιδιά.
What? Τι λέγανε τώρα στο τέλος? I fucking missed it. Τι είναι αυτό? Ας μου πει κάποιος. Τι έγινε στο τέλος και γελάνε. Μια Iron Maiden και νόμιζα ότι τα άκουγα από το σπίτι μου. Αυτό. Λοιπόν. The thin line between love and hate. Καταρχάς. Η εισαγωγή ήταν το πολύ μικρό κομμάτι εκείνου της εισαγωγής. Τόσο τρομερά ταιριαστό με τον τίτλο. Που περίμενα κάτι τελείως διαφορετικό. Θέλω να σας πω, με ξένησε πάρα πολύ το κουπλέ, που είναι δύο φωνές. Ποια είναι η δεύτερη φωνή? Όποιο και να είναι. Το ρεφρέν είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα κουπλέ όμως δεν μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, πρέπει να σας πω. Δεν ξέρω ακριβώς αν δεν μου άρεσε εκείνο, δεν μου αρέσει αυτό το σημείο στο κομμάτι που είναι τα κουπλέ, ή αν πρέπει να το ξανακούσω το κομμάτι, που σίγουρα θα το ξανακούσω. Δηλαδή περίμενα να μπει το μουσικό μέρος του κομματιού για να εξηλαιωθεί το κομμάτι. Το λέω πάρα πολύ τώρα σκληρά αυτό. Είναι η πρώτη μου ακρόαση, δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση το κομμάτι, επειδή έχει αυτό με το κουπλέ. Το μουσικό κομμάτι είναι ονειρικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το κουπλέ όμως λίγο... Νομίζω δηλαδή από τα 6 κομμάτια που έχω ακούσει μέχρι τώρα, ότι είναι το 6ο. Σίγουρα θα το ξανακούσω, γιατί να πω, αν μου έβαζε κάποιος το κομμάτι όταν ξεκινάει το κουπλέ, δεν καταλάβαινα τι είναι, ότι είναι Iron Maiden, ούτε Bruce θα καταλάβαινα. Περηφανευόμουν την προηγούμενη φορά ότι καταλαβαίνω τον Μπρούσο στις ψηλές, στις χαμηλές, στις ευθείες, στις κάθετες, στις οριζόντιες. Δεν το καταλάβαινα. Με μπέρδεψε το κομμάτι, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν μου αρέσει. Δικαιούμαι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, όμως, όχι ότι σε σχέση πάντα με τα υπόλοιπα. Όπως έλεγα και στα πρώτα άλμπουμ των Iron Maiden, τα 7, τα κομμάτια αυτά που δεν μου άρεσαν, ας πούμε, κάπως, πάντα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αν δεν ήταν Iron Maiden, μπορεί να μου άρεσαν. Αν καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, όμως όπως και να έχει, σίγουρα παίρνει το χαμηλότερο βαθμό. Ποιο βαθμό τώρα, δεν έχουν σημασία τώρα οι βαθμοί. Ακούμε λίγο, εγώ ακούω, αυτά που μου προτείνατε γενικά, για να έχω μια ιδέα από τους μετέπειτα Iron Maiden, και ευχαριστώ και πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη αγωνία έχω πάντα να ακούσω το οποιοδήποτε κομμάτι. Δεν παίρνει τρομερά κάτω, ούτε το θεωρώ κακό κομμάτι καθόλου. Αλλά να πω ειλικρινά ότι ναι. Λιγάκι κατώτερο των περιστάσεων. Καλά, εντωμεταξύ, επειδή έχω και τους στίχους πάντα μπροστά και περιμένω το θαύμα να γίνει, που γίνεται. Τώρα δεν έγινε σε μένα. Θα το ξανακούσω το κομμάτι και θα σας πω στο επόμενο βίντεο, που είναι το επόμενο κομμάτι, που δεν ξέρω ποιο θα είναι, θα δούμε, ούτε από ποιο δίσκο τίποτα, αν άλλαξα γνώμη, θα το ξανακούσω το κομμάτι. Πείτε μου κι εσείς, σίγουρα σας αρέσει το κομμάτι για να το έχετε προτείνει 1000%. Αλλά εμένα ναι, λίγο με ξένησε. Δεν έχει σημασία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Νομίζω έχω κι άλλο ένα κομμάτι από το Brave New World. Βασικά έχει... Έχουν ψηφιστεί κομμάτια, έχουν ψηφιστεί κάποια κομμάτια, παιδιά, που έχουν μόνο μία ψήφο, ας πούμε. Και βλέπω εδώ κάποια κομμάτια που ξέρω ότι έχουν ψηφιστεί, αλλά έχουν μία ψήφο, ας πούμε, οι δύο. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Συνεχίζουμε με τρομερή αγάπη και αγωνία για τα επόμενα 4 κομμάτια που έχουν μείνει, για να τελειώσουμε τους Iron Maiden, που δεν τελειώνουν ποτέ. Και να πούμε διάφορα εκεί που σκεφτόμαστε για τους Iron Maiden, έτσι. Κάθε φορά που σκέφτομαι κάτι σας το λέω. Σας φιλώ. Να είμαστε όλοι καλά, τα λέμε πολύ σύντομα. Γεια σας.